Ποιος δεν έχει μεγαλώσει με τα παραμύθια με τον κακό λύκο, τις μάγισσες και την κοκκινοσκουφίτσα. Κάθε παιδί συνδέεται με έναν ήρωα παραμυθιού, το οποίο έχει πάντα στην καρδιά του. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου στις 2 Απριλίου, ο παιδικός σταθμός Ζυπαρίου επισκέφθηκε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της ΚΟ. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παραμυθιού, σήμερα πραγματοποιείται μία επίσκεψη εδώ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη με τα παιδιά του παιδικού σταθμού Ζυπαρίου. Πείτε μας για αυτή την όμορφη δράση. Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, 2 Απριλίου. Ένα εορταστικό διήμερο θα κάνει ο σταθμός μας. Θέλαμε πάρα πολύ να μιλήσουμε για τη δανειστική βιβλιοθήκη. Ξέρετε, λόγω COVID είχε σταματήσει και αυτή η διαδικασία δανεισμού στους παιδικούς σταθμούς που πάντοτε το είχαμε καθιερωμένο, όλοι οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου μας. Έτσι λοιπόν είπαμε να το ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις συναδέλφους. Και τι πιο καλό, να έρθουμε εδώ να δούμε ακριβώς το χώρο που μπορούν να δανειστούν και εκτός σχολείου και οι γονείς των παιδιών και τα παιδιά. Αρκετοί γονείς μας είχαν πει ότι δεν ήξεραν καν πού είναι η Δημοτική Βιβλιοθήκη και είναι νομίζω καλό για όλους μας αυτό. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε να έρθουμε κι εμείς εδώ, με τη βοήθεια των γονέων, με όλα τα μέτρα όπως είδατε, να δούνε τα παιδιά τη διαδικασία. Λέμε στο σχολείο μας να την ξεκινήσουμε από αύριο. Επ' ευκαιρία το παραμυθάκι μας που διαχειρίζεται ο σύλλογός μας, το χαρίζουμε εδώ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Και κάτι άλλο που θα σας πει και η κυρία Κατερίνα, που έχουν φτιάξει τα παιδιά για όσους από εδώ και πέρα θα έρχονται να δανείζονται. Και κάναμε και μια αφήγηση, περάσαμε καλά. Και λέμε να το συνεχίσουμε τώρα και στο σχολείο μας. Πόσο πολύ τελικά αγαπούν τα παιδιά το παραμύθι, είναι πόσο εξοικειωμένα είναι με τα παραμύθια και με τις παππούδες και τους γιαγιάδες που συνήθιζεται αυτοί να λένε τα παραμύθια στα παιδιά. Είναι μέσω εκπαίδευσης για μένα το παραμύθι. Είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορείς να περάσεις κάποια σωστά και κάποια μηνύματα στα παιδιά. Οπότε... Και έχει ξεφύγει πια από τον παππού και τη γιαγιά. Έχει πάει, σας είπα, το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ σαν εκπαιδευτικό πλέον βοήθημα στο σχολείο. Οπότε σίγουρα νομίζω τα βοηθάει πάρα πολύ, αλλά και όλος. Ποιος δεν έχει ανάγκη, ακόμα και εμείς οι μεγάλοι, ένα πολύ ωραίο παραμύθι, ούτως ή άλλως. Όπως είπε η κυρία Κουπαναγιώτη, τα περισσότερα μηνύματα πρινιούνται μέσα από τα παραμύθια και κυρίως οι σύγχρονοι συγγραφείς το κάνουν αυτό. Πείτε μας έτσι δύο λόγια ό,τι αφορά και τις υπόλοιπες δράσεις, μιας και είπε η κυρία Κουπαναγιώτη ότι θα υπάρχει ένα διήμερο εκπαιδευτικό έτσι, που αφορά το βιβλίο. Το παραμύθι στις τάξεις μας αφορά καθημερινή δραστηριότητα, ήδη από το Σεπτέμβριο που είναι μέρες προσαρμογής και συνεχίζει μέχρι το τέλος. Τώρα με την δανειστική βιβλιοθήκη που ξεκινάμε εμείς από αύριο, δίνουμε την ευκαιρία τα παιδιά να ασχοληθούν και στο σπίτι με το παραμύθι. Αν και το παραμύθι το χρησιμοποιούν και οι γονείς στο σπίτι, δηλαδή κάθε βράδυ εννοείται πως κάθε γονιός βάζει το παιδί του στο κρεβάτι με ένα παραμύθι. Εμείς απλά τους δίνουμε τώρα τη δυνατότητα να έχουν ακόμα μια ευκαιρία να ασχοληθούν ήδη με το παιδί τους και με το βιβλίο. Είναι αγαπημένη δραστηριότητα. Όπως είπε η κυρία Ελένη, όλα τα μηνύματα μέσα από το βιβλίο περνάνε. Πέρα από τα υπόλοιπα καλά του βιβλίου, δηλαδή τώρα μην αναφερθούμε στη βοήθεια στην εξέλιξη της γλώσσας και όλα αυτά. Εμείς με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα βιβλίου, με αφορμή τα γενέθλια του Άντερσεν, του μεγαλύτερου παραμυθά, ας πούμε, και ας είναι ξένος. Γι' αυτό ξεκινάμε εμείς την δανειστική μας βιβλιοθήκη από αύριο. Σήμερα ήρθαμε με μεγάλη χαρά. Εδώ ήταν η πρώτη φορά όλων των παιδιών που ήρθαν στον χώρο αυτό. Άρα και η πρώτη τους επίσκεψη. Είναι η πρώτη τους. Γιατί εμείς έχουμε στο σχολείο μας βιβλιοθήκη, αλλά εννοείται ότι αυτό το μέγεθος, αυτά τα ράφια, τα ψηλά, ακόμα και η σκαλίτσα που υπάρχει εδώ, εννοείται πως τους έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς προωθούμε την αγάπη προς το βιβλίο. Νομίζουμε ότι τα βοηθάμε με κάθε τρόπο. Η αφήγηση της κυρίας Ελένης είδατε ότι μείναμε όλοι ακίνητοι, μικρή μεγάλη, εννοείται.
Ποιες δράσεις θα πραγματοποιήσετε σε συνεργασία και με το Σύλλογο Γονέων στο σχολείο σας? Εμείς έχουμε ήδη κάνει παζάρι βιβλίου, θα ξανακάνουμε. Μας φέρνουν βιβλία που έχουν σπίτι και τα έχουν διαβάσει, τα αγαπημένα τους παραμύθια. Έχουν τη δυνατότητα να τα δουν, να τα διαλέξουν και να τα πάρουν σπίτι τους. Θα έχουν αύριο οι γονείς ένα παζάρι βιβλίου και μας έχουν χαρίσει και τις τσάντες δανεισμού, έτσι. Ναι, ναι, το χάσαμε αυτό και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο. Έχουν τυπώσει πάνινες τσάντες για να μπορούμε να βάζουμε και να βγάζουμε τα βιβλιαράκια μας για το δανεισμό. Και αύριο θα έχουν ένα μικρό παζάρι βιβλίου με ελάχιστο ποσό, περισσότερο έτσι για να γιορτάσουμε περισσότερο αύριο στο χώρο συναυλή του σχολείου μας πάντα, να γιορτάσουν τα βιβλία.